Γεια σας, καλησπέρα. Ήρθε αυτή η μέρα, Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βγάλω κάποιο βίντεο. Με πιάσετε λίγο απροετοίμαστο, ρε παιδιά, τώρα. Δεν έχω κάτι, δεν έχω σενάριο. Ξαφνικά θα ανοίγει η οπτική σύνδεση που ενώνει εσάς με μένα. Εκεί δηλαδή έχω πόρει τώρα. Εγώ τώρα άλλαζα πίσω από το πίνακα, ας πούμε. Και ξαφνικά. Είμαι μπροστά σας. Έλα τώρα, ρε φίλε, αυτό είναι λίγο άβολο. Δεν πρόλαβα να βάλω καν τα καλά μου. Είχαμε πει να έχει σενάριο, να το προετοιμάσεις, να τα πεις από το χαρτάκι σου στα ράτα. Ναι, όμως δεν μπορώ, σου πάρε Χρήστο, δεν θέλω άλλο έτσι. Συμφωνώ, Links, και την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Αλλά συμφωνήσαμε σε αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, γίνε υπεύθυνος και ανέλαβε τις ευθύνες σου. Κάνε κάτι που σου τα πει, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάνε κάτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Έχω ένα παούλο, να πούμε, γεμάτο με χαρτιά και ιδέες, οι οποίες πάνε έτσι. Να στις δώσω, ρε αγόρι μου, να φτιάξουμε τίποτα καλό. Όχι, δεν θέλω άλλο, να διαβάζω μέσα. Εντάξει, να σου πω κάτι, σ' αφήνω. Κάνω τη γουστάρα, σαν το φτωράφι, τις μαλακίδες σου. Πάμε. Έτοιμη. Αρχίζουμε. Γράφει. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Πώς είστε? Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Τι μπορεί να είναι αυτό? Τι μπορεί να τους απασχολεί όλους? Κάτι θέλουμε, κάτι που να ταυτιστούν ώστε να το κάνουν σε, ρε παιδί μου, να πούνε: α, εγώ! Αυτό είμαι εγώ! Σε! Α, όλοι μας δεν θέλουμε κάποια πράγματα. Πάρα πολύ. Όμως μερικές φορές ίσως τα πράγματα να ξέρεις να μην έρχονται όπως τα περιμένεις. Είναι λίγο μπερδεμένη μάλλον. Τον έχεις πιάσει, πάει να σε ακολουθήσει να πει ναι, αλλά έστω δεν κατέληξες πουθενά. Και να καταλήξω και κάπου τι. Μπορεί να ταυτιστεί ο άλλος, ρε παιδί μου, κάπως. Να ταυτιστεί, να τον κάνει το σεράκι, να πάρει το βιουζάκι. Το βιζάκι. Θα φύγουνε τώρα. Θα κλείσω το βίντεο. Θα είναι τι έγινε. Τι είναι αυτό που έγινε τώρα? Έτσι θα είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει. Τι πάνω απ' τι πρέπει. Πρέπει να έχει αρχή, πρέπει να έχει τέλος, πρέπει να ολοκληρώνει έναν συγκεκριμένο γραμμένο αλγόριθμο που να τηρεί τις προϋποθέσεις και το μοτίβο να είναι shareable. Όχι. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν θέλει shares. Δεν θέλει να τη δει τη δουλειά σου κάποιος. Εντάξει, μπορεί να θέλω λίγο. Το πώς σκέφτομαι πραγματικά, Χρήστο. Να, αλλά το δει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται, Links, να ξέρει ο κόσμος τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Το αποτέλεσμα είναι που θα σου δώσει το share. Που θα πει ναι, εγώ. Κάνω πετάξει. Κανείς δεν νοιάζεται για τη διαδικασία, Links. Νοιάζεται για το αποτέλεσμα. Κανείς δεν νοιάζεται, Links. Για το πουτάκι με μήκος που αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ. Το πώς έγινε αυτό το πουτάκι, Links. Θέλω απλά να το φάνε. Δεν τους νοιάζει. Που πήραν την κοτούλα, τη σφάξανε, την ξεπουπουλιάσανε, τη τεμαχίσανε. Τη λήξανε, στο βάλανε εκεί, το πήρε, το έφανε. Αποτέλεσμα, φέρ' το να το φάω, να το χωνέψω, να το χέσω. Nobody gives a shit. Okay, the throw shit, but they don't give a shit. Μην κάνεις τη φωνή μου, μπερδεύομαι. Τώρα μοιάζω γυναίκα. Επειδή εσύ έκανες τη φωνή του Links. Και εγώ, επειδή ήθελα να διαφοροποιηθεί αυτή τη φωνή, τώρα μοιάζω γυναίκα. Κάνε χάρη, κάνε τη φωνή του άντρα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να μιλάω έτσι. Αχ, έτσι, θέλεις έτσι, θέλεις έτσι. Τον έχουμε αυτόν, είναι ο γερέκος πίσω στην πόρτα. Μην αγχώνεσαι, εγώ θα φύγω σε λίγο. Αν μπορείς να περιμένεις, μη μου λες. Εντάξει, θα βρω κανένα άλλο. Τι κάνει, εντάξει, σ' αρέσει αυτή η φωνή, Links. Τι είσαι, τι έγινες? Την άλλη φωνή βρήκα μπροστά μου. Αυτή που σκέφτηκα, αυτή έγινα. Γιατί τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις, ρε αρχίδι? Βρες κάτι άλλο, πάρε τη φωνή που έχεις πριν, τη φωνή αυτή που σου δίνω πάντα, εκεί. Εντάξει, Links, εντάξει, θα το κάνω, το έκανα. Λοιπόν, πώς θα του δώσω αυτό στον κόσμο? Τι θεματολογία είναι αυτή? Πώς το ονομάζει κάτι τέτοιο? Έτσι, βίντεο. Ένα βίντεο. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις πια. Δεν βγάζω άκρη με σένα. Θα με τρελάνεις. Παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ και να ταυτιστήκατε με όσα είπα. Γεια σας. Αχ, πού!